Η κύρωση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που συζητάμε κατά την κυβέρνηση αντιμετωπίζει δήθεν θετικά ορισμένα προβλήματα του λαού. Η πράξη βεβαίως, η πραγματικότητα βεβαίως είναι τελείως διαφορετική. Ας τα δούμε ένα-ένα. Για το πρώτο ζήτημα, αυτό της προσωρινής παράτασης του νόμου Κατσέλη μέχρι τέλους του Φλεβάρη, κατά τη γνώμη του ΚΚΕ, αποτελεί μια εισαγωγή σε αυτό που ήδη έχει ετοιμάσει η κυβέρνηση μαζί με τους τραπεζίτες και τις επόμενες μέρες θα φέρει στη Βουλή, αφού πρώτα το εγκρίνουν οι θεσμοί. Είναι και αυτό μια απόδειξη ότι τα μνημόνια, οι δεσμεύσεις και οι επιπτώσεις τους θα συνεχιστούν για πολλές δεκαετίες ακόμη. Με το νέο νόμο που ετοιμάζεται, θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος επίθεσης της κυβέρνησης και των τραπεζικών ομίλων με στόχο τη ραγδαία μείωση των κόκκινων δανείων. Το επόμενο βήμα θα είναι η διάλυση του καθεστώτος δικαστικής προστασίας στην πρώτη κατοικία. Μιλάμε για ένα μπαράζ από αντιλαϊκές παρεμβάσεις της σημερινής κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών, η διενέργεια πληστηριασμών αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, άρση της δικαστικής προστασίας σε περιπτώσεις καθυστερήσεων σε αποπληρωμές δόσεων, συνοπτικές διαδικασίες για την πώληση κόκκινων δανείων σε φανς και άλλα κοράκια, ένταση της κρατικής καταστολής για την απρόσκοπτη διενέργεια των πληστηριασμών και άλλα μέτρα. 4 χρόνια τώρα κάνετε μια χαρά τη δουλειά του κεφαλαίου. Αναλαμβάνετε λοιπόν και εδώ να διεκπεραιώσετε τη βρώμικη δουλειά σε ό,τι αφορά την απαλλαγή των τραπεζών από τα βαρύδια των κόκκινων δανείων. Γιατί? Μα γιατί για τις τράπεζες είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίο να βρουν ζεστό χρήμα για να χρηματοδοτήσουν τις βιώσιμες, όπως λέτε, επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς ομίλους. Για να το κάνετε αυτό, είναι απαραίτητο να ανοίξει ακόμη περισσότερο ο δρόμος σε μαζικούς πληστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, έροντας τα όποια εμπόδια έχουν απομείνει ακόμη. Θα δώσετε κι άλλα εργαλεία σε τράπεζες και φανς ώστε να κλιμακώσουν τους εκβιασμούς στο λαό. Αυτό που ετοιμάζεται για τις λαϊκές οικογένειες είναι ένα τσουνάμι πληστηριασμών μέχρι το 2021. Μόνο το 19 οι τράπεζες σχεδιάζουν 40 με 50.000 πληστηριασμούς με στόχο να φτάσουν τις 130.000 μέχρι το τέλος του 2021. Να γιατί λέμε ότι πρόκειται για ένα νέο γύρο επίθεσης στην πρώτη κατοικία και γενικότερα στην περιουσία των λαϊκών οικογενειών. Μεγάλο μέρος κόκκινων δανείων αφορά και τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, σε ποσοστό μάλιστα 68%, σε βάρος των οποίων θα κλιμακωθούν οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις στο επόμενο διάστημα. Μιλάμε για τους αυτοαπασχολούμενους που χτυπήθηκαν από την κρίση, οδηγήθηκαν στην καταστροφή και συγχρόνως τους φορτώσατε δυσβάσταχτη φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές. Με αποτέλεσμα, σήμερα που μιλάμε, ξεπερνούν τις 330.000 αυτοί που χρωστούν στον ασφαλιστικό τους φορέα και δεκάδες χιλιάδες αυτοαπασχολούμενοι είναι υπερχρεωμένοι προς τις τράπεζες για δάνεια που έλαβαν και σήμερα αντικειμενικά δεν μπορούν να αποπληρώσουν. Το μάρμαρο όμως θα το πληρώσουν και οι εργαζόμενοι στις συστημικές τράπεζες. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μέχρι το 2021 σχεδιάζονται πάνω από 10.000 απολύσεις τραπεζοϋπαλλήλων. Μόνο το 19, περισσότερες από 4.000 θέσεις σκοπεύουν να καταργήσουν. Φέτος, οι 4 συστημικές τράπεζες. Στο πλαίσιο βεβαίως μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων, σύμφωνα με σχέδιο που βάζει λουκέτο στα μισά καταστήματα την επόμενη τριετία, μια που η πίεση για ενίσχυση της κερδοφορίας είναι ιδιαίτερα έντονη υπό το βάρος των υπέρογκων κόκκινων δανείων. Η μείωση των θέσεων εργασίας συνδυάζεται με την πώληση κόκκινων δανείων σε κερδοσκοπικά φανς, την πρόσχερη μεταφορά τραπεζοϋπαλλήλων σε αυτά ή εργολαδικές εταιρείες, μέχρι χωρίς βεβαίως εργασιακά δικαιώματα με σύντομη προοπτική να είναι η απόλυσή τους. Η Τράπεζα Πειραιώς ενημερώνει σχετικά ήδη τους υπαλλήλους τους. Θα ακολουθήσουν βεβαίως και οι υπόλοιπες τράπεζες. Όλα αυτά τα χρόνια
Οι εργαζόμενοι και ο λαός ματώνουν για την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών και κατ' επέκταση των μεγάλων επιχειρήσεων. Σας ρωτάμε, μέσα σε αυτά τα σχέδια λείπει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, αλλά φαντάζομαι μας ακούει εκείνη συγκεκριμένη ερώτηση και κρίσιμη. Μέσα σε αυτά τα σχέδια που έχετε, τη μεταβίβαση κόκκινων δανείων σε φανς, μπορείτε να πείτε ποια τύχη θα έχουν οι τραπεζοϋπάλληλοι που σήμερα εργάζονται σε αυτή την υπηρεσία και θεωρούνται υπεράριθμοι? Είδε από την περασμένη Παρασκευή οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα Πειραιός γι' αυτόν τον λόγο βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και ζητούν συγκεκριμένη απάντηση. Κύριε Υπουργέ, ετοιμάζεται έναν στενό κορσέ για την πρώτη κατοικία της λαϊκής οικογένειας. Στο κέντρο της επίθεσης βρίσκεται η λαϊκή κατοικία, βρίσκονται οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί επιχειρηματίες, οι αγρότες. Την ύφη θα την πληρώσουν και χιλιάδες τραπεζοϋπάλληλοι. Αυτή σας η πολιτική πράγματι είναι μια ταξική πολιτική. Ταξική πολιτική υπέρ των συμφερόντων των τραπεζών και του μεγάλου κεφαλαίου γενικότερα. Για να περπατήσει όμως χωρίς κραδασμούς και με τις λιγότερες αντιστάσεις, σας είναι αναγκαίοι και οι εκβιασμοί και οι απειλές. Εμείς δεν αμφισβητούμε καθόλου αυτά που είπατε στην Επιτροπή και κάνατε μια τεράστια προσπάθεια να ερμηνεύσετε ακριβώς αυτά που είπατε στην προσπάθειά σας να απαντήσετε στο ΚΚΕ. Πράγματι, η κατάσταση των τραπεζών με τα κόκκινα δάνεια, όπως είπατε, απαιτεί ριζικές λύσεις. Και είπατε επίσης ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Στην πράξη, αυτό που λέτε είναι ή προχωράμε στην απογείωση των πληστηριασμών και άλλων μέτρων σε αυτοαπασχολούμενους και τραπεζοϋπάλληλους, ή μπορεί ενδεχομένως οι τράπεζες να χρειαστούν κεφάλαια που ενδεχόμενα θα φορτωθούν και πάλι στις πλάτες του λαού. Δηλαδή, θα τα πληρώσει ο λαός τη νέα ανακεφαλαιοποίηση που ενδεχόμενο, όπως λέτε εσείς, θα χρειαστεί. Τι λέτε δηλαδή με αυτό πιο απλά στο λαό? Θέλεις να πληρώσεις για την εξυγίαση των τραπεζών και την απαλλαγή τους από τα κόκκινα δάνεια με την απώλεια του σπιτιού σου, ή να καταβάλεις από την τσέπη σου το αντίτιμο μιας γενναίας ανακεφαλαιοποίησης, αν χρειαστεί, όπως αυτές έγιναν στο παρελθόν και στήχησαν δεκάδες δις ευρώ στο λαό? Αυτός είναι ένας εκβιασμός προς το λαό. Δεν λέω πιασάρικος εκβιασμός. Πώς αλλιώς να περάσει η άρση ακόμα και της στοιχειώδους προστασίας που υπήρχε μέχρι σήμερα για τη λαϊκή κατοικία από τις τράπεζες, τα κοράκια των φανς? Τελικά, όντως είστε μανούλα στη διεκπεραίωση των αναγκών των επιχειρηματικών ομίλων, δηλώνοντας αποφασισμένοι να κάνετε ό,τι χρειάζεται για να διασφαλίσετε τα συμφέροντά τους σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Βαφτίζετε σε αυτή σας την προσπάθεια τα συμφέροντα του κεφαλαίου, εθνικά ή κοινωνικά, σε μια προσπάθεια να πείσετε το λαό να τους υιοθετήσει αυτούς τους στόχους του κεφαλαίου ως δικούς του στόχους. Θέλετε να βάλετε το λαό να παλεύει για ξένα συμφέροντα, για ξένους στόχους. Να γιατί οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να ηθησυχάζουν. Να βάζουν μπροστά τα δικά τους προβλήματα, τα δικά τους συμφέροντα. Να δυναμώσουν την αλληλεγγύη και την πάλη ενάντια στους πληστηριασμούς και τις κατασχέσεις, βάζοντας στο στόχο την πραγματική αιτία, που δεν είναι άλλη από τη στρατηγική του κεφαλαίου, την οποία υπηρετούν τόσο η κυβέρνηση όσο και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γιατί η επόμενη μεταμνημονιακή μέρα για χιλιάδες εργαζόμενους, λαϊκά νοικοκυριά και αυτοαπασχολούμενους, η κανονικότητα έχει χιλιάδες πληστηριασμούς, κατασχέσεις, απολύσεις και ταυτόχρονα στρωμένο ένα κόκκινο χαλί στους τραπεζικούς και επιχειρηματικούς ομίλους. Οι πληστηριασμοί και οι κατασχέσεις θα αποτελέσουν το οξυγόνο για την υλοποίηση των σχεδίων για να υπάρξει ρευστότητα, διευκολύνσεις και ένα νέο γύρο δανειοδοτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων. Εδώ η επίκληση από τον κύριο Υπουργό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων απλά αποτελεί το φύλλο σικής. Τα μέτρα που ετοιμάζεται καμία σχέση δεν έχουν με την ανακούφιση των υπερχρεωμένων λαϊκών οικοκυριών, την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά έχουν την εξυγίανση του χαρτοφυλακίου του τραπεζικού συστήματος. Απέναντίας, θα σφίξουν ακόμη περισσότερο τη φυλιά των εκβιασμών
αφήνοντας τα αδύναμα λαϊκά νοικοκυριά στο έλεος των τραπεζών. Θα κατακρεοργηθούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για την παρεχόμενη προστασία από τους πληστηριασμούς. Και εδώ σας ρωτάμε συγκεκριμένα. Θα βελτιώσετε έστω αυτές τις ελάχιστες προϋποθέσεις που τώρα υπάρχουν ή την όποια προστασία που εσείς λέτε ότι θα καθιερώσετε από εδώ και πέρα με το νέο νόμο που φέρνετε θα μειωθούν αυτοί οι όροι προστασίας που υπάρχουν μέχρι σήμερα. Εμείς λέμε ότι σε καμιά περίπτωση δεν πρόκειται να βελτιωθούν αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις. Και σε αυτό πρέπει να απαντήσετε συγκεκριμένα. Έρχομαι τώρα στο δεύτερο ζήτημα που αφορά και αντιμετωπίζει σε εισαγωγικά η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αυτό της παράτασης των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ μόνο για 5 νησιά με άλοθη το προσφυγικό. Το οποίο εμείς, η σύνδεσή του δηλαδή με το προσφυγικό, το θεωρούμε απαράδεκτο. Και το θεωρούμε απαράδεκτο γιατί το οικονομικό αντιστάθμισμα ταυτίζεται με την αποδοχή των επικίνδυνων αντιδραστικών επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μετατρέπει τα νησιά σε μόνιμο χώρο διπλού εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών καταπατώντας τα δικαιώματά τους. Γι' αυτό το ΚΚΕ πρωτοστάτησε και θα συνεχίσει να πρωτοστατεί στους αγώνες για νομοθετικές πρωτοβουλίες για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου. Καταθέσαμε για μία ακόμη φορά τροπολογία για τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά, χωρίς αυτό να συνδέεται με το προσφυγικό, αλλά με τις δυσκολίες στη ζωή των νησιωτών. Εσείς τι λέτε επ' αυτού, όλοι σας, κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Εμείς θέλουμε να υπάρχει, λέτε, αλλά πιεστήκαμε, εκβιαστήκαμε στο τρίτο μνημόνιο και τότε κάναμε έναν συμβιβασμό. Μάλιστα. Να θυμίσω εδώ ότι το τρίτο μνημόνιο το ψηφίσατε όλοι μαζί και προβλέπετε μέσα η κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ. Γιατί, όπως είπατε στην Επιτροπή, αυτό που λέτε και το λέτε μάλιστα και σε κάθε ευκαιρία και για κάθε πρόβλημα, ψηφίσατε το τρίτο μνημόνιο γιατί εσείς θέλατε το μείζον, δηλαδή να μείνουμε Ευρώπη. Για σας αυτό ήταν το μείζον. Μένετε Ευρώπη λοιπόν. Σωστά. Σωστά λοιπόν. Ναι, μπήκε σε μία παράγραφο, το ψηφίσατε γιατί όπως είπατε για σας κυριάρχησε το μείζον. Δεν σας παραφράζω νομίζω. Σωστά. Και έτσι λοιπόν η αλήθεια είναι ότι πράγματι όλοι σας μένετε Ευρώπη χωρίς να υπολογίζετε όμως ότι κάποιοι άλλοι μένουν στα νησιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως ο μειωμένος συντελεστής σε όλα τα νησιά ήταν και είναι δίκαιο αίτημα όταν καθιερώθηκε, δεν υπήρχε το προσφυγικό. Τώρα λέτε ότι τέλειωσαν τα μνημόνια, μπαίνουμε στην κανονικότητα, έτσι δεν λέτε? Οι μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά είναι ένα μέτρο μείωσης των συνεπειών του μεγάλου μεταφορικού κόστους και άλλων δυσμενών παραγόντων που δυσκολεύουν τη ζωή των νησιωτών. Και αν πραγματικά θέλετε να αντισταθμιστούν οι συνέπειες που δυσκολεύουν τη ζωή των νησιωτών, σας καλούμε να κάνετε αποδεκτή την τροπολογία και όλοι σας να την ψηφίσετε. Αλλιώς και εδώ αποδεικνύεται περίτρανα ότι οι δεσμεύσεις που έχετε αναλάβει συνεχίζουν να υπάρχουν ανεξάρτητα από την τυπική λήξη των μνημονίων. Εδώ όμως με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Προβλέπεται μεν η παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στα 5 νησιά για ένα εξάμηνο κάθε φορά, όμως ύστερα από υπουργική απόφαση και με την πρόσθετη προϋπόθεση ότι ο μέσος αριθμός των φιλοξενούμενων στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης κάθε νησιού υπερβαίνει τη δυνατότητα φιλοξενίας ανά νησί. Δηλαδή, στην πράξη, τι λέτε στους κατοίκους αυτών των νησιών? Αν θέλετε να συνεχιστούν οι μειωμένοι συντελεστές για τα 5 νησιά, μιλάμε, του ΦΠΑ στο νησί σας, θα πρέπει να συμβιβαστείτε με την πραγματικότητα του διπλού εγκλωβισμού των προσφύγων και οικονομικών μεταναστών και μάλιστα να φιλοξενούνται περισσότεροι από τη δυνατότητα φιλοξενίας που έχουν οι αντίστοιχοι χώροι που υπάρχουν στο νησί σας. Τέλος, όσον αφορά το μεταφορικό ισοδύναμο, είναι χωρίς αντίκρισμα, γιατί σε καμιά περίπτωση δεν αντικαθιστά τις απώλειες που έχουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των νησιών. Δεν απαντά στην ανάγκη των νησιωτών και συνολικά του λαού για φθηνές, απρόσκοπτες, σύγχρονες ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες
όλες τις μέρες του χρόνου. Δεν καλύπτει πλήρως τις ανάγκες των αυτεργατών για μόνιμη σταθερή. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. Για σταθερή δουλειά με ασφαλιστικά δικαιώματα και αναγκαίες οργανικές συνθέσεις. Με βάση όλα τα παραπάνω, αλλά και την ανάγκη έστω και με αυτά τα λίγα για το περιορισμένο χρονικό διάστημα που αντιμετωπίζονται με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, εμείς θα ψηφίσουμε παρόν, καλώντας τους εργαζόμενους, το λαό, να μην ηφησυχάζουν, να αγωνιστούν, βάζοντας μπροστά τα δικά τους συμφέροντα.